τελικά μας ξεχωρίζουν. Κι όχι η τύχη ή τα στενά που μας χωρίζουν. Και ποιος δεν έχει. Είναι πολλά που εγώ κι εσύ διαφωνούμε. Δεν σου γκρινιάζω τώρα πια. Δεν το τραγουδάει. Είναι πολλά που τελικά σ' απομακρύνα. Να γελάσει, να τραγουδήσει. Έρχεται όμως η κορώνα. Ή τελειώσαν ή μικρίνα. Για παράδειγμα, για σένα τη ζωή μου. Είναι σωστός τονικά, ρυθμικά. Ακόμα και στις σφαίρες. Είναι πολύ έγκρινος. Δεν μου αρέσει αυτό το στοιχείο. Γιατί πολύ είστε έγκρινοι τόσο πολύ. Στηρίζεσαι στη μύτη. Θα μου πεις, αν δεν έχω κάνει μαθήματα, δεν ξέρω πού να στηρίζω. Αν πού να στηρίζω, στο λαιμό. Όχι, καλύτερα στηρίχτη στη μύτη. Να στηρίχτη στο λαιμό. Κάνεις και κακό στο λαιμό σου. Για σένα τι, κάτι μου δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ενώ είναι μπαλάντα, βλέπεις ψηλά, βλέπεις χαμηλά. Απλά όπως θα έκανες εσύ. Τελείωμα, πολύ dry, στεγνό. Περιμένω, έτσι, να το απαπλώσω, να κάνει και ένα βιμπρατάκι, να το κρατήσει, κάτι. Πολύ άγχος, ρε Γιάννη, πολύ άγχος έχεις. Λίγο έτρεμα. Λίγο έτρεμε το χέρι. Λίγο έτρεμε το χέρι, λίγο... Λίγο η φωνή, λίγο όλα. Τα μάτια σου κλειστά. Παρ' όλα αυτά τραγουδάς. Τραγουδάς σωστά. Είναι θέμα διαχείρισης, βέβαια, για κάποιες φορές. Μπορεί να κάνεις ένα πράγμα, το κάνεις τέλεια. Και να μην φανεί τίποτα. Μπορεί να κάνεις τόσα πράγματα, να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, εδώ όπως ο φίλος μας, και να μην σου βγει όπως το θέλεις. Ενώ έχει ικανότητες, ενώ μπορεί να τραγουδήσει. Έχει potential, δηλαδή μπορεί να φτιάξει καλά πράγματα. Εντάξει, τώρα τεχνικά έφυγες λίγο σε κάποια σημεία, οκ, ίσως από το άγχος. Ναι, νομίζω ότι το άγχος ήταν λίγο. Ακόμα τρέμω λίγο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα με τη φωνή του. Στο λαϊκό ρεπερτόριο πρωτίστως έχει μια ζεστασιά, στα χαμηλά, έχει ψηλές νότες, οι νότες του ανοίγουν προς τα πίσω, δεν είναι φωναχτές, δεν βγαίνουν μπροστά. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά έγρινες. Θα ήθελα πιο πολύ να ακούσω πιο open τη φωνή. Δηλαδή αυτό το πολύ έγρινο στοιχείο στο λαϊκό τραγούδι δεν ταιριάζει καθόλου. Στο pop ταιριάζει περισσότερο, αλλά στο λαϊκό καθόλου. Στο λαϊκό θέλεις πιο ανοιχτή φωνή, να ακούσεις πιο πολύ στοιχεία του ηχοχρώματος του chest voice. Θέλει λίγο προσοχή παραπάνω. Νομίζω ότι αν το φτιάξεις αυτό, στενεύει η φωνή σου. Θα μπορείς να πεις και πιο ευρύ ρεπερτόριο. Γιατί και λαϊκό από λαϊκό κομμάτι έχει πάλι διαφορά. Οπότε νομίζω ότι άμα τα φτιάξεις αυτά, θα πας καλά. Και εσύ που βλέπεις το βίντεο, διεκδίκησε τη φωνή που σου αξίζει με το εξειδικευμένο πρόγραμμα φωνητικής Voice Access. Σε περιμένω στα Modern Music Arts.